Λοιπόν, Μέρη, αυτές οι ευρωεκλογές, τώρα την Κυριακή, είναι ένα crash test και για νέα κόμματα, για νέους πολιτικούς σχηματισμούς που για πρώτη φορά ουσιαστικά θα δοκιμαστούν στην κάλπη, μπαίνουν στη βάσανο της ετοιμιγορίας του ελληνικού λαού. Μιλάμε, ένα από αυτά είναι βεβαίως και οι Δημοκράτες, του Ανδρέα Λοβέρδου. Και πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για το κόμμα αυτό, για τις ευρωεκλογές. Να μιλήσουμε με την κυρία Ιωάννα Σπάνου Μάρκου, είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με τους Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι είναι νέα κόμματα, νέοι σχηματισμοί, αλλά με ένα ψηφοδέλτιο που έχει ανθρώπους που τους γνωρίζει ο κόσμος. Σωστό. Είναι γνωστοί και στη συγκεκριμένη περίπτωση βεβαίως είναι και εκτός Ελλάδας γνωστοί, με δεδομένο ότι η καριέρα σας είναι παγκόσμια, θα λέγαμε, κυρία Σπάνου Μάρκου, σωστά. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Μαζί με την αδερφή μου στο παρελθόν έχουμε κάνει πολλά πράγματα για την Ελλάδα. Την έχουμε προωθήσει στο εξωτερικό όσο πολύ μπορούμε και συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε μέλη της Επιτροπής των Γκράμι, δηλαδή της Επιτροπής η οποία ψηφίζει για να βγουν τα τραγούδια προτινόμενα στα βραβεία Γκράμι και ετοιμάζουμε και κάποιες κινηματογραφικές παραγωγές οι οποίες θα προσελκύσουν επενδυτές στην Ελλάδα που τόσο πολύ το έχει ανάγκη, διότι στην πραγματικότητα η Ελλάδα έχει πάρα πολλά πράγματα και πολύ ωραία μέρη να δείξει και δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς και αυτή η δυνατότητα. Πείτε μας λίγο γι' αυτό, κυρία Σπάνου Μάρκου, γιατί έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια έτσι μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το κομμάτι και έχουμε δει στο παρελθόν ότι και μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές ήταν να κάνουν γυρίσματα στην Ελλάδα, αλλά για κάποιο λόγο τους βάλαμε εμπόδια, τους κάναμε δύσκολη τη δουλειά και φύγανε. Ναι, και πήγανε αλλού. Δηλαδή. Ακριβώς. Ακριβώς. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ καλές αυτές οι προσπάθειες, όμως δεν είναι αρκετές. Θα έπρεπε να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς εδώ εμπλέκεται λίγο και η γραφειοκρατία. Είναι ένα θέμα το οποίο εμποδίζει πάρα πολλούς ξένους να έρθουν στην Ελλάδα και να επενδύσουν και σε αυτό τον τομέα. Ευελπιστούμε να μπορέσουν να λυθούν αυτά τα προβλήματα έτσι ώστε να προωθηθεί και λίγο περαιτέρω η Ελλάδα. Διότι ξέρετε, δεν είναι μόνο η επένδυση αυτή καθεαυτή που μπορεί να φέρει στην οικονομία τα αποτελέσματα με τις επενδύσεις που θα επεδίωκε κάποιος, αλλά και μελλοντικά θα μπορούσε να φέρει και κινηματογραφικό τουρισμό. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και με άλλες ταινίες στο εξωτερικό. Όπως για παράδειγμα με το Game of Thrones στην Κροατία, που ακόμα μέχρι και σήμερα ο κόσμος πηγαίνει στην Κροατία για να επισκεφτεί τα μέρη που γυρίστηκε το Game of Thrones. Ή με την Πέτρα στην Ιορδανία. Υπάρχουν πολλά μέρη που έχουν διαφημιστεί μέσα από τις ταινίες. Θεωρώ λοιπόν ότι και εμείς θα έπρεπε να διεκδικήσουμε αυτά τα κονδύλια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσω του πολιτισμού να προβάλλουμε και περαιτέρω την Ελλάδα μας. Υποθέτω λοιπόν ότι αυτό είναι και η αιχμή της πολιτικής σας και της διεκδίκησης της ψήφου του κόσμου την ερχόμενη Κυριακή. Ο πολιτισμός δηλαδή, αυτή είναι η αιχμή των διεκδικήσεων, σωστά, και της πολιτικής που θέλετε εσείς, στην οποία θέλετε να συμβάλλετε. Εγώ προσωπικά, σαν τομεάρχης πολιτισμού των Δημοκρατών του Ανδρέα Λοβέρδου, είναι ένας από τους στόχους μου αυτός, να μπορέσω μέσω του πολιτισμού, μέσω των διαφόρων φεστιβάλ που θα μπορούσαν να γίνουν στην Ελλάδα, πιο πολλά φεστιβάλ, μέσω των εκθέσεων που αφορούν τα πολιτιστικά, μέσω των κινηματογραφικών παραγωγών, μέσω των μουσικών εκδηλώσεων που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω και να γίνουν έτσι ένα θέμα που θα μπορεί ο ξένος να έρθει να δει και όχι μόνο, και ο Έλληνας. Γιατί τελευταία λίγο και ο πολιτισμός είναι λίγο παραγκονισμένος. Βιώνοντας την κρίση του σήμερα, με την ακρίβεια, με όλα αυτά που βιώνει ο Έλληνας στην καθημερινότητά του, που δυσκολεύεται να ζήσει, θεωρώ ότι λίγο και ο πολιτισμός έχει μπει στην άκρη. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δεν είναι ένα χόμπι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι η κουλτούρα μας, ο πολιτισμός είναι η Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα μπορούσαμε στην Ευρώπη να διεκδικήσουμε μέσω των επιτροπών των αντίστοιχων για τον πολιτισμό και διάφορα κονδύλια για την ενίσχυση του πολιτισμού που τόσο πολύ μας έχει ανάγκη αυτή την περίοδο. Αλλά και σαν δεύτερο στόχο εγώ προσωπικά σαν Ιωάννα Σπάνου Μάρκου στους Δημοκράτες έχω θέσει και την ενίσχυση
μέσω αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Διότι έχω διαπιστώσει, μιας και έχω και πτυχίο οικονομικών διεθνούς εμπορίου και μπορώ να μιλάω για αυτά, έχω διαπιστώσει ότι εκεί υπάρχει το σοβαρότερο πρόβλημα της κοινωνίας μας σήμερα, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Διότι όπως είπα και πριν υπάρχει ακρίβεια, οι αυξήσεις της ΔΕΚΟ, υπάρχει οι αυξήσεις στο ΕΦΚΑ που είναι συνέπεια της αύξησης των μισθών των υπαλλήλων. Αυτά τα δύο είναι μαζί. Είναι πολλά, είναι ο φόρος επιτιδεύματος. Όλα αυτά επιβαρύνουν μια πολύ μικρή επιχείρηση και δεν μπορεί να επιβιώσει. Και επειδή ακριβώς οι μικρές επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της χώρας μας, επιθυμώ να τις βοηθήσω, γιατί δεν είναι όλοι που μπορούν να εργαστούν σε μεγάλες επιχειρήσεις των 50 και 100 ατόμων. Η περιφέρεια κυρίως στηρίζεται σε αυτές τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Χρειάζεται περαιτέρω υποβοήθηση λοιπόν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και εγώ επιθυμώ να βοηθήσω και να κάνω προτάσεις για αυτά τα θέματα. Κυρία Σπανοπάρκου, υποβοήθηση βεβαίως χρειάζεται και η ελληνική οικογένεια και για το δημογραφικό και για την κοινωνική συνοχή και για άλλα κομμάτια βεβαίως, όπως είναι και η έξαρση της σχολικής βίας, ακόμα και της παιδικής εγκληματικότητας. Εννοείται. Ζητήματα που βλέπουμε καθημερινά. Είναι θέματα τα οποία τα έχω θίξει και αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει να επιβιώσουμε αρχικά. Και στη συνέχεια να μπορέσουμε να δούμε όλα τα θέματα τα κοινωνικά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όπως είπατε και η παιδική εγκληματικότητα. Είμαι και εγώ μητέρα ενός τρίχρονου κοριτσιού και ανησυχώ πάρα πολύ για το μέλλον των παιδιών μας. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε εκτενέστερα και αυτό, να δούμε από πού πηγάζουν όλες αυτές οι συνήθειες που κάνουν τα παιδιά πιο επιθετικά κλπ. Και να πηγαίνουν και σε επικίνδυνες, ας το πούμε, ενασχολήσεις πλέον. Το βλέπουμε να συμβαίνει όλο και συχνότερα. Ίσως και το γεγονός ότι απέχουμε πολύ από τις τέχνες ή οι τέχνες απέχουν από εμάς, με δεδομένο ότι δεν είναι, ακόμα και στα σχολιά, δεν είναι πολλές. Δεν υπάρχουν ούτε καν τα κοινωνικά μαθήματα πια, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είναι όλα αλληλένδετα. Είναι αλληλένδετα γιατί ο πολιτισμός και η εκπαίδευση εν γέννη είναι εκείνη που διαμορφώνει τις παιδικές ψυχές. Αν είναι αποτελεσματικά όλα αυτά, τότε θεωρώ ότι και τα παιδιά θα μεγαλώσουν σε ένα καλό περιβάλλον. Τώρα, για σας, γιατί με τους δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρντου, κυρία Σπανομάρκου, είναι ένα κόμμα έτσι πολιτικά, αν θέλετε, προσδιορίζεται στον κεντρό χώρο, για να το θέσουμε έτσι? Είναι και εσάς η δικιά σας έτσι, ιδεολογία πολιτικά εντάσσεται σε αυτό το κομμάτι? Πιστεύω ότι και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, περιμέναμε μια κεντρώα πρόταση μακριά από τα άκρα, θα λέγαμε. Διότι κιόλας, να το πούμε και αυτό, θέλουμε μια σταθερότητα έπειτα από αυτή τη δεκαετή κρίση που διανύσαμε, έτσι που ακολούθησε μετά και η περίοδος του κορονοϊού. Θεωρώ λοιπόν ότι το κόμμα του Ανδρέα Λοβέρντου προσφέρει αυτή τη σταθερότητα και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Ανδρέας Λοβέρντος, είναι ένας σοβαρός άνθρωπος με τον οποίο δέχθηκα να συνταχθώ στο πλάι του και εγώ και όπως και οι άλλοι θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να βάλουμε το λιθαράκι μας προκειμένου να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή μας έχουν περισσότερο ανάγκη. Διότι και εγώ όπως ένας νέος άνθρωπος έχω βιώσει την κρίση εν γέννη. Δηλαδή είμαι άνθρωπος που πέρασε μέσα από την κρίση. Είμαι στην ηλικία των 35, όπως καταλαβαίνετε. Μαγκανοπήγαδο. Μαγκανοπήγαδο. 35-45 βάλαμε πλάτη για όλους. Ναι, ακριβώς. Είναι μια γενιά λίγο που τα βίωσε όλα. Αδικημένη. Και έτσι λοιπόν μπορώ, βγαίνοντας από αυτή και εγώ μέσα από αυτή την κρίση και προερχόμενη από την ίδια την κοινωνία, μπορώ να καταλάβω τα προβλήματα του κόσμου και μπορώ ακριβώς να προτείνω πράγματα τα οποία πιστεύω ότι θα ωφελήσουν περαιτέρω. Άλιστα. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή ξεκούραση, γιατί είχατε όλοι και πολύ τρέξιμο τώρα, έτσι, υποψήφι το τρέξιμο που ρίξατε. Λιώσαμε τα παπούτσια μας, γυρίσαμε όλη την Ελλάδα, μιλήσαμε με πολύ κόσμο, ακούσαμε και αφουγκραστήκαμε τον κόσμο και αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι με τις προτάσεις μας, τις οποίες μπορείτε να τις δείτε και στο site μας, democrates.net.
και να μας αξιολογήσετε κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Καλό αγώνα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή σεζόν να ευχηθώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.